πέσει διάστρεμα ο Ταραλίδης και ο κύριος Χάν προτίμησε να τον αφήσει εκτός αποστολής καθώς έχει κληθεί και με την Εθνική Ελπίδων για τον αγώνα στην Ιρλανδία. Μάλιστα, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά και το γύρισμα η μπάλα γκολ, αυτό γκολ. 0-1 από την κακή συνεννόηση του ΑΦΑΣ με τον πέστη διάστρεμα ο Ταραλίδης και ο κύριος Χάν προτίμησε να τον αφήσει εκτός αποστολής καθώς έχει κληθεί και με την Εθνική Ελπίδων για τον αγώνα στην Ιρλανδία. Μάλιστα, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά και το γύρισμα η μπάλα γκολ, αυτό γκολ. 0-1 από την κακή συνεννόηση του ΑΦΑΣ με τον Στρακό. Ο Μπρούστερ πάσα με το στήθος των Κομπαγιά στο σούτ απευθείας out. Και Μπρούστερ τον Κομπαγιά, ο Μπρούστερ το σούτ out. Η ευκαιρία του Ιωνικού στο 30 λεπτό. Ο ΑΦΑΣ που έχει δυνατό σούτ και είναι καλός στα χτυπήματα φάουλ. Εδώ η μπάλα κοντράρει, φτάνει στην περιοχή ο Μπρούστερ και μεγάλη ευκαιρία καθώς η μπάλα χτυπάει στο σώμα του Ζουνίδη, νέο γύρισμα από τον Δελιγιάννη, κόρνερ. Ο Μπρούστερ εδώ που βρέθηκε τέτα τέτ. Ούτε εδώ μπορεί ο Μπρούστερ να παραβιάσει την εστία καθώς ο Φερεκίδης βγάζει την μπάλα από τη γραμμή και τώρα την απομακρύνει. Δύο μεγάλες ευκαιρίες από τον Κρέκ Μπρούστερ σε ένα λεπτό. Ενώ ο Γκόνιας φωνάζει στον Λιμπεράτσι που δεν του έδωσε την μπάλα. Κομπαγιά σε θέση για goal, shoot out. Σέντρα, το γύρισμα της μπάλας, goal, όχι, offside. Υπόδειξη για offside. Κεφαλιά, η μπάλα σταματάει στα χέρια του Κοψαχίλη από την κεφαλιά του ΑΦΑΣ. Και ο Φασόλης κάτι λέει στους αναπληρωματικούς που ζεσταίνονται πίσω από την εστία του Κοψαχίλη. Το γύρισμα από τον Μπρούστερ, η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία, αλλά τι, υπάρχει υπόδειξη για offside. Ή έχει βγει η μπάλα out, out έχει βγει η μπάλα. Χαρακτηριστική κίνηση του Φασόλη σε αυτό το γέμισμα του Μπρούστερ, για να δούμε. Εδώ η φάση με τον Μπρούστερ να εκτελεί, να κάνει το shoot. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι, αποκλείεται να έχει βγει out και δεν υπάρχει περίπτωση offside βέβαια. Το γέμισμα από τον ΑΦΑΣ. Κεφαλιά, πάσα. Η μπάλα στρώνεται στον Ταρακλίτσα. Δεν μπορεί να σουτάρει όμως ο Γιάννης κόβει. ΑΦΑΣ, νέα προσπάθεια για σουτ. Ο Κοψαχίλης κρατάει. Αλλά χάνεται το γκολ από τον Κομπαγιάση. Απίστευτη ευκαιρία για τον Ιωνικό. Ο Βραζιλιάνος έφυγε. Ο Κωνσταρικανός ήρθε. Για να δούμε. Και πάλι χαμένη ευκαιρία από τον Μητσοτρίκο για τον Ιωνικό. Ο Τσόλας. Κόντρες. Ο ΑΦΑΣ έχασε την μπάλα. Ο Σιάκας στην περιοχή, κόψιμο από τον Λετέσμα, διαμαρτύρεται ο Σιάκας, θεωρεί ότι υπάρχει παράβαση. Παίζεται λέει ο Φασόλης που ήταν δίπλα στη φάση στο 57. Κλείστηκε, πέρασε στον Ταρακλίτσα. Ο Ταρακλίτσας στην περιοχή, πέσιμο του Μουτσοτρίγκο με τον Τασιόπουλο να τον επιτηρεί. Όπως βλέπετε ο Τασιόπουλος απόρρισε για το πέσιμο αυτό. Κράτησε την μπάλα στον έλεγχο του Μουτσοτρίγκο. Κάνει και το σουτ, την μπάλα out. Γυριχίδης. Γυριχίδης που βρήκε χώρο να περάσει μέσα στην περιοχή, πέφτει και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον Φασόλη καθώς έπεσε μόνος του και τώρα κόκκινη γιατί είναι η δεύτερη κάρτα του Γυριχίδη. Εδώ ξανά η φάση με τον Εμπεγλέρα, βεβαίως δεν του κάνει τίποτα. Σαφώς έχουν τουλάχιστον 20-30 πόντους απόσταση οι δύο ποδοσφαιριστές και ο Γεριχίδης αφήνει τον Ιωνικό με 10 παίκτες γιατί αποφάσισε να κάνει θέατρο στο 70. Ευκαιρία στον γηπεδούχο Ιωνικό για ένα καλό σουτ από τον Μπρούστερ. Ο Μπρούστερ εκτελεστής, η μπάλα out. Νεμπεγλέρας για τον Μπάντοβιτς. Προλαβαίνει το γύρισμα του στην περιοχή ο Ντίατς, τα κουνάκι, δύο παίκτες του Πανελλιακού μόνοι τους. Ο Σιάκας σουτάρει out. Μοναδική ευκαιρία να καθαρίσει το παιχνίδι. Χάνει ο Παναγιώτης Σιάκας 10 λεπτά πριν το τέλος. Και ο Ιωνικός σε μια νέα προσπάθεια με τον Κομπαγιάση. ΑΦΑΣ σκάβει για τον Κομπαγιάση στην περιοχή. Ο Βραζιλιάνος στον γυριστό. Η μπάλα στα χέρια του Κοψαχίλη. Αν αυτό το γκολ έμπαινε θα ήταν μια μαγεία. Ντίατς
Σαφάνη την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Που έχει χώρο από αριστερά. Και ψάχνει να βρει και βρίσκει τον Πάντοβιτς. Είναι δίπλα του και ο Γκόνιας. Ο Πάντοβιτς θα κάνει το σούτ, το διαγώνιο out. Τελευταίες προσπάθειες των παικτών του Μπλαχίν. Ο Μπρούστερ παραλήπτης της μπάλας, σούτ out. Για να δούμε ότι έτσι στο σούτ. Ο Στρακώστας στην επέμβαση και το 0-1 διατηρείται. Μεταβίβαση στον Πάντοβιτς. Δοκιμάζει το σούτ ο Πάντοβιτς. Goal. 2-0. Με το αριστερό βολέ του Μπόζιταρ Μπάντοβιτς, ο Πανελλιακός σφραγίζει τη νίκη του μέσα στην Νεάπολη. Σφραγίζει την εκτός έδρας επιτυχία του Πανελλιακού κόντρα στον Ιωνικό με αυτό το αριστερό βολέ. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και καταλήγει στα δίχτυα της εστίας του 300. Αδύνατο να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Ιωνικού.